Λοιπόν, εκτελώντας εντολές, πρέπει να σας πω ότι όσο και να το πιστεύετε, είμαι ναι, αυτός που βλέπετε και πρόκειται να γίνει κάτι εδώ το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα δούμε. Θέλω να πω, είχα σκεφτεί, έκανα μια μελέτη με αριθμούς. 52 χρόνια τραγούδι, 23 επαγγέλματα που έχετε δοκιμάσει πριν από αυτό. Τα μάθεις όλα αυτά. Εντάξει τώρα, αυτό λίγο να ψάξει ένα, θα βρίσκει, δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι, επειδή όλοι συνήθως στις ιστορίες τους γράφουν μια πολύ εύκολη αρχή, που δεν ξέρω, και είναι και τόσο κινηματογραφική που καμιά φορά δεν την πιστεύω, ότι περπατούσε στον δρόμο και την ανακάλυψε γιατί ήταν διάσημη ηθοποιός ή τέτοια. Ο άλλος βγήκε και τραγούδησε και άκουσε τη φωνή. Εγώ διάβασα το αντίθετο, ότι την πρώτη μέρα που έπρεπε να φύγετε για να πάτε στο στούντιο για ηχογράφηση, ναι, έγινε ήταν δικτατορία. Εντάξει, δεν ήταν. 21 Απριλίου. Είναι αλήθεια, δεν είναι. 27, ναι. Πείτε μας κάτι μικρό, ένα μικρό μπορεί να ήταν φαινομενικά ασήμαντο γεγονός, που είχε όμως ένταση ικανή να επηρεάσει και να αλλάξει τη ζωή σας. Πολλά. Να θυμηθώ ένα μικρό. Όποιο να είναι. Όποιο να αλλάξει τη ζωή μου. Ας πούμε, ένα πράγμα που μου έκανε πολύ, πολύ κακή εντύπωση και με βάραινε πολύ, ήταν όταν έπρεπε να αποχωριστώ τον αδερφό μου, τον Χρήστο, ο οποίος... Εγώ ήμουν 8 χρονών και εκείνος ήταν 10 και έπρεπε να φύγει να πάει έξω με κάποιο τρόπο για να μπορέσει να σπουδάσει και να... Δύσκολες ιστορίες, αλλά... Τώρα, στην τωρινή δεκαετία που απευθυνόμαστε και εμείς εδώ στους χρήστες, ας πούμε, του YouTube, αυτό το μέσο πώς σας φαίνεται αυτή η πλατφόρμα, τη χρησιμοποιείτε, είναι φιλική? Να πω το εξής. Δεν έχει σημασία αν είναι ή όχι φιλική. Ναι. Σημασία, αν είναι εύκολη, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Σημασία έχει ότι είναι απαραίτητη πια. Απαραίτητη οπωσδήποτε. Ναι, είναι απαραίτητη. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, εδώ έχει επιτευχθεί μία ειρηνική επανάσταση. Μάλιστα. Που πρέπει όλοι να την αποδεχτούμε. Ωραία. Άλλοι την αποδέχονται με δυσκολία. Άλλοι... Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν το πολύ. Δηλαδή, πείθω τον εαυτό μου να ασχοληθεί, ναι, αλλά μετά τι γίνεται? Έτσι και μπει στο διαδίκτυο, αποκλείεται, είναι σιρήνα. Σιρήνες πολλές. Και ο Οδυσσέας θα τα βρίσκε σκούρα. Δεν θα μπορούσε να απεξέλθει. Λοιπόν, πρέπει να χαλάσεις 3 ή 4 ώρες. Το λιγότερο. Άμα θέλω εγώ 3-4 ώρες να χαλάσω, πώς θα πάω να παίξω τα τραγούδια μου, να ακούσω κάτι άλλο, να κάνω? Είναι πολύ ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν, μ' αρέσει, τη σέβομαι, την εκτιμώ. Αλλά παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι τα κακά που οι κοινωνίες επιδεικνύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε αυτήν την περίπτωση επίσης φανερώνονται. Αυτή η διάσταση του καλλιτέχνη, ο οποίος έχει όχι μόνο άποψη και θέλει να την εκφράσει, αλλά αισθάνεται, εγώ αυτό εισπράττω από εσάς, ότι αισθάνεται και την ευθύνη. Ναι. Της άποψής του σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Ναι. Αυτό έχει εκλείψει, δεν υπάρχει, ναι, είναι πλέον καθόλου. Είναι μια καθαρά ατομιστική συμπεριφορά όλων, ναι, που παρατηρούμε. Ναι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μερικά παραδείγματα? Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Ναι. Νομίζω ότι δεν είμαι ικανός να το πετύχω. Για να κάνεις τέτοιο πράγμα, δηλαδή παρεμβατικά, ναι, να μπεις μέσα στην κοινωνία, πρέπει να προετοιμιστείς πάρα πολύ. Πρέπει πρώτα να γίνεις επιστήμον. Ναι. Το παράδειγμα που σου είπα, που θέλω να μου δώσει την ευκαιρία να το πω, είναι το εξής. Έχουμε ένα συνθέτη που κάνει τη δουλειά που κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Αν μπορέσουμε να βρούμε άνθρωπο να κάνει αυτό που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν νομίζω να βρούμε κάποιον να το ξανακάνει. Ας πούμε λοιπόν, χρησιμοποιώ το όνομα του Θεοδωράκη. Όχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι. Ο Θεοδωράκης που έκανε αυτό που έκανε, τι έκανε δηλαδή? Έγραφε τραγούδια όχι μακριά από τον κόσμο. Mm. Γιατί εκείνος σπούδασε κλασική μουσική. Έχει όλα τα πτυχία. Θα μπορούσε να γράψει. Είπε ότι εγώ θα πάω κοντά στο Τζιτσάνι, στο λαϊκό τραγούδι, στο δημοτικό άκουσα, τραγούδι, ναι, και μέσα σε αυτό θα βάλω τον Οδυσσέα Ελίτη, τον Νίκο Γκάτσο, τον Μανώλη Αναγκουστάκη. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να παρέμβει στην κοινωνία. Τι έκανε με το έργο του? Έκανε καλύτερους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Όπως κάνει ένας καταπληκτικός ερευνητής, βιολόγος μέσα στο εργαστήριό του, ή ένας φυσικός, πυρηνικός. Τι την ανάγκη έχει η κοινωνία σήμερα? Γιατί μόνο έτσι θα καθοδηγήσει την κοινωνία με ένα δημοκρατικό τρόπο
να συγγενέψει με το σοσιαλισμό ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε στην κοινωνία μας. Ακόμα ταξικά προβλήματα και ακόμη αποξενώσεις, έχουμε απορρίψεις ανθρώπων, ομάδων ανθρώπων, δεν θέλουμε το διαφορετικό. Είμαστε μια κλειστή, εσωστρεφής κοινωνία, η οποία πού πάει? Δεν ταιριάζει αυτό στους Έλληνες. Οι Έλληνες είχαν ένα σοβαρό, ένα λαμπερό παρελθόν. Και πρέπει να το ξαναβρούνε αυτό το παρελθόν. Πείτε μας ένα σύγχρονο τραγούδι. Οι Κλειδαριές λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία. Το διαλέγω. Για έλα το κλέψω πάλι. Σίγουρα είσαι κακό. Πάμε. Λοιπόν, άκουσε, έλα. Έκλεισα τις κλειδαριές. Α, είναι το δικό σου. Ναι. Καλά, εντάξει. Όχι. Το φοβερό. Ναι. Και δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε τη χαρά από τη ζωή μας. Και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Ο άνθρωπος, ο 20άρης, πρέπει να ζει την ηλικία του. Ο 30άρης τη δική του και ο 60άρης τη δική του. Κάποιες προσπάθειες να αλλάξουμε ηλικίες γελιοποιούν τις δεκαετίες μας. Και πρέπει να μην ζητάμε περισσότερα από τους νέους από αυτά που τους επιτρέπει η ηλικία τους. Γιατί δημιουργούμε χάσμα γενεών. Η κάθε ηλικία έχει δικαίωμα να παίξει το έργο της. Παίρνουμε τηλέφωνο τον Γιώργο Σαμπάνη για να του κάνουμε τη γνωστή μας φάρσα με τις λέξεις. Ωραία. Ναι. Γιουργάκη, πού είσαι? Κύριε Τελάρα, εσύ πού είστε? Εγώ, άρα εδώ είμαι. Πού, ακούω πουλάκια και λαϊδάν. Τι, πού είσαι, βρε? Σε ποιο μέρος? Κουφονίσια. Πού είσαι, στι? Κουφονίσια. Στα Κουφονίσια, ο Χριστός και η Παναγία. Και όλοι εκεί έχουν πρόβλημα τα αυτιά τους, δεν ακούνε? Έχει, αυτό είπα κι εγώ, μπορώ να τραγουδάω λεπτά. Δεν σε πιστεύω. Να σου πω, πώς πάμε? Πάνε όλα καλά ή πάγωσε η τζιμινιέρα? Η τζιμινιέρα έχει πάγωσε. Πώς ήταν, 6 ή πώς το βγάλω? Δεν είναι όπως παλιά που ήταν 5, ήταν 6. Τώρα είναι... ξέρω εγώ. Λοιπόν, σε πήρα να σου πω ότι τελειώνω κι εγώ τη διαδικασία και θα μεθαύριο θα φύγω. Όλα αυτά που έκανα τις περιοδίες. Και θα σταματήσω. Θα πάω στη Σύρο σε λίγο, μεθαύριο. Εσύ θα έρθεις καθόλου? Θέλετε να έρθω να κάνουμε παρέα, να πω να... νομίζω, ναι, αλλά να μην έρθεις με βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Άρα λοιπόν, από τώρα και μπρος, οι ελεύθεροι και ωραίοι. Άντε. Σε φιλώ να κάνεις μια καλή βουτιά, όχι όμως ρηχά, πάνω από τα 15 μέτρα, για να δω αν είναι εντάξει. Μην ξεχνάς ότι εγώ σε αισθάνομαι πάντα ως έναν αθληταρά μεγάλο. Λοιπόν, σε φιλώ, γεια. Ναι, να έρθεις στη Σύρο, γεια. Εντάξει, να έρθω στη Σύρο. Άντε, γεια.